Σοκάρουν τα στοιχεία της Eurostat για τον αριθμό των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της φτώχειας και ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Οι Έλληνες πολίτες γονατίζουν από την ακρίβεια που σπάει κάθε ρεκόρ. Χώρα επιδομάτων και η ακρίβεια στα ύψηνε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης στην οικονομία που βαρκαλίζεται με το χειμώνα να μην έχει μπει ακόμα. Η φτώχεια ή κοινωνικός αποκλεισμός παρουσιάζει αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, παρότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοθαυμάζεται για την καταπληκτική ποιότητα ζωής που υποτίθεται έχει φέρει, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση μαζί με την Ισπανία στις χώρες όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που βρίσκονται ενώπιον της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Την ξεπερνούν μόνο η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Παράλληλα, πάνω από 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 21,7% του πληθυσμού, ήταν μπροστά στο φάσμα της φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2021.